κουβέντα εδώ τώρα δημόσια που έχει πει η μάνα μου, που είναι σοφή κουβέντα. Λέει η μαμά μου τώρα, σκέφτομαι τους γονείς που είναι νέοι σε ηλικία, τις μανάδες δηλαδή, τους πατεράδες, και θα βγουν ένα από τα παιδιά τους και θα ζήσουν πολλά χρόνια με αυτό τον πόνο. Mm. Εγώ μου λέει δεν θα ζήσω πολλά γιατί είμαι 85, ξέρω 86. Τεράστιος πόνος. Εντάξει, τώρα τι να πεις. Έχει πολλές απώλειες μετρήσει και είναι αυτό που λέει η ευνίδη θάνατη, όπου είναι ό,τι καλύτερο για αυτό που φεύγει. Και ό,τι χειρότερο για αυτό που μένει, γιατί δεν είσαι προετοιμασμένος. Βέβαια, ο θάνατος είναι θάνατος έτσι κι αλλιώς. Δεν θες λίγο χρόνο να πεις. Τώρα το ξαφνικό, βέβαια, σου λέει δεν πονάει αυτός που φεύγει. Κατάλαβες με το ξαφνικό τον ευνίδιο θάνατο. Αυτό όμως που λες, Φέη, ότι δεν θες λίγο χρόνο να πεις κάποια πράγματα, είναι να το σκεφτόμαστε κάθε μέρα. Ναι. Ότι δεν έχουμε χρόνο να πούμε τα πράγματα κάποτε. Ότι αυτά που να πούμε σε κάποιον, να τα πούμε σε κάποιον άλλον. Δεν το κάνεις, βέβαια. Δεν το κάνεις, αλλά είναι ωραίο κάποιες φορές να παίρνεις έμπνευση, έστω και από τον πόνο, για να το κάνεις. Από την άλλη, πιστεύω ότι εγώ, όταν χάνουμε έναν άνθρωπο, όσο και να πιστεύουμε ότι έχουμε μιλήσει μαζί του και αν του έχουμε πει τα πράγματα που σκεφτόμαστε, όπως τώρα η Ελένη Καστάνη πήγε τόσο συχνή επικοινωνία και στενή με την αδερφή της. Παιδιά, ακόμα και όταν ο άλλος έχει στον χρόνο να το συνειδητοποιήσει, δηλαδή είναι άρρωστος, μπορεί να είναι στο κρεβάτι του πόνου και εσύ να είσαι από πάνω και να του μιλάς, ποτέ δεν θα νιώσεις ότι έχεις πει αρκετά. Δηλαδή, πάντα θα έχεις την αίσθηση ότι κάτι δεν είπες από αυτά που ήθελες να πεις. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και στην περίπτωση που ξέρεις ότι ο άλλος θα φύγει και τον έχεις για λίγο χρόνο κοντά σου, ποτέ δεν θα είσαι ικανοποιημένος από αυτά που είπες. Πάντα κάτι θα λείπει. Ένα κομμάτι πάντα θα είναι. Και θα λες, αχ, αυτό δεν πρόλαβα να το πω ποτέ. Εκείνος θα σου λείπει, όχι τα πράγματα που δεν του είπες εν τέλει. Να σου πω κάτι, επειδή το βίωσα κι εγώ. Ποτέ δεν θα είσαι ικανοποιημένος. Πάντα θα έχεις ένα κομμάτι που λες δεν πρόλαβα ποτέ να το πω και ποτέ να το εκφράσω. Πάντα, πάντα θα υπάρχει ένα τέτοιο κομμάτι. Ξέρεις που είναι αυτό το κομμάτι που λες δεν πρόλαβα να μιλήσω γι' αυτό. Δεν πρόλαβα να ζήσω με αυτό. Ενώ θα ήθελες πολύ, ναι. Ενώ θα ήθελες πολύ. Δηλαδή την καταλαβαίνω απόλυτα σε αυτό που λέει. Και αυτό και η ξαφνική απώλεια που δεν προλαβαίνεις να το συνειδητοποιήσεις. Και αυτό με τους γονείς. Δηλαδή αυτό που είπε η μαμά της είναι πολύ σοφή κουβέντα. Δηλαδή όσο νεότερος ένας γονιός είναι το παιδί τόσα χρόνια περισσότερες. Πραγματικά είναι μαρτύριο αυτή η σκέψη. Πάντα, κάθε μέρα. Ποτέ. Ποτέ. Λοιπόν, ποτέ. Πάμε να αλλάξουμε λίγο. Ποτέ, δυστυχώς.